Σαββατοκύριακο. Γι' αυτόν λέγαμε πριν. Δημοκρατίας. Ναι. Σας αναφέραμε πριν. Το έκανε άνοιγμα η κυρία Σιμακοβούλου. Όχι, Σιμακοβούλου. Εγώ το έκανα άνοιγμα και η κυρία Σιμακοβούλου πήρε. Και έκανε προαναγγελία ότι θα σας τα πει τώρα όλα ο κύριος Σταϊκούρας. Αποδεκτή πρόκληση. Πρόκληση. Έτσι, κάτι πρόκληση. Λέγαμε και τα ισοδύναμα που την πατήσατε. Γιατί την πατήσαμε. Ε, την πατήσατε γιατί. Όχι, βγήκα ωραία δυναμικά. Γιατί ήταν το Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, να σου πω τι είπα ακριβώς. Θεωρούσα γιατί τότε μετέδιδα με τη Μαρλένα στην ΕΡΤ την πρωινή εκπομπή. Κάναμε πολλοί κουβέντες για τα ισοδύναμα και έλεγα εγώ στην κυρία Σιμακοπούλου ότι εγώ δεν αμφισβητώ καθόλου τις προθέσεις της τότε πολιτικής ηγεσίας δημιουργώντας το Ζάπιο 1, Ζάπιο 2 και τα ισοδύναμα. Αλλά οι δανειστές δεν παίζουν με τις προθέσεις με θετικό πρόσημο που παίζουν οι κυβερνήσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι τις έλεγα ότι θέλατε να πείτε ψέματα. Δεν σας βγήκε. Επειδή παίζετε με τη λέξη ψέμα στην Νέα Δημοκρατία πολύ έντονα. Λοιπόν, πολύ σύντομε σκέψεις και παρατηρήσεις. Καταρχήν, ως γνωστόν, καταψηφίσαμε το πρώτο μνημόνιο. Σωστά. Εκ του αποτελέσματος αποδείχθη ότι σωστά. Γιατί το καταψηφίσαμε, γιατί ήταν το λάθος μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής. Τι σημαίνει, ότι πήγαμε να κάνουμε μια επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων με αύξηση φόρων και όχι με περικοπές δαπανών. Mm-hmm. Δικαιωθήκαμε. Δικαιωθήκαμε γιατί μεταγενέστερα ήρθαν οι τότε κυβερνήσεις με συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς και πέραν συνεχώς πρόσθετα μέτρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ήρθαμε εμείς στην εξουσία την περίοδο 12-15. Και τι κάναμε, αλλάξαμε αυτό το μείγμα. Τι καταφέραμε σε 2,5 χρόνια, να μειώσουμε φορολογικούς συντελεστές. Άρα αυτό που λέτε ισοδύναμα, χωρίς καν ισοδύναμα, το 2014 η τότε κυβέρνηση κατάφερε να μειώσει τον ΦΠΑ στην εστίαση, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης, να μειώσει την έκτακτη φορά αλληλεγγύης, να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 6%. Αυτό το κάναμε το 2014. Κύριε Σταϊκούρα, ήρθαμε το 2014. Η βενζίνη ήταν πιο ακριβή από ό,τι είναι σήμερα. Δεν ξέρω τι μειώσατε. Ναι, διότι ξέρετε πολύ καλά. Δύο φορές πάνω ήταν. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν δύο παράγοντες. 2 ευρώ το λίτρο. Υπάρχουν δύο παράγοντες που καθορίζουν την τιμή. Ο ένας παράγοντας είναι ο φόρος που βάζει η κυβέρνηση και αυτόν τον μειώσαμε κατά 30%. Mm-hmm. Και ο άλλος είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου που επηρεάζει και την βενζίνη. Εκεί ήταν πολύ ψηλό το επίπεδο. Εντάξει, ο ΕΝΦΙΑ. Άρα, πάντως, ήταν... δεν εμφανίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΕΝΦΙΑ επί των ημερών σας εμφανίστηκε. Αλλά σωστά, μειωμένος σε σχέση με την έκτακτη εισφορά η οποία είχε μπει στους λογαριασμούς της ΔΕΗ από την προηγούμενη κυβέρνηση. Συνολικά δηλαδή. Βενιζέλος, δεν ξέρω. Σωστά. Εδώ, στη ΔΕΘ. Συνολικά. Όπως ανακοίνωσε. Παθαίνε με τα κεφαλικά τότε. Συνολικά, συνεπώς. Για πρώτη και μοναδική φορά μέχρι τώρα μειώθηκαν φορολογικοί συντελεστές. Και επειδή είπατε μια κρίσιμη λέξη, τα ισοδύναμα είπατε. Ναι, ναι. Τα έχω συνδέσει μαζί σας. Πέρσι. Γιατί βάζαμε πίνακες, το θυμάστε. Και πέρσι συζητούσαμε αυτό το θέμα και είχαμε καταθέσει μια σειρά από ισοδύναμα για τις προτάσεις που είχαμε καταθέσει εμείς επίσης για μειώση φορολογικών συντελεστών. Να θυμηθούμε λίγο τι είπαμε πέρσι, τι προτείναμε. Είχαμε προτείνει την μείωση του ΕΝΦΙΑ, είχαμε προτείνει την μείωση της φορολόγησης επιχειρήσης, είχαμε προτείνει την μείωση στα αγροτικά εφόδια του ΦΠΑ και τη μείωση στο κρασί. Με ισοδύναμα από το σκέλος των δαπανών. Και τι έκανε ο Πρωθυπουργός, πριν από 4 μήνες, πήρε πίσω το μέτρο της αύξησης της φορολόγησης στα αγροτικά εφόδια, mm-hmm. το πήρε πίσω, mm-hmm. λέγοντας ότι ήταν λάθος, και τώρα στη ΔΕΘ η μοναδική υπόσχεση που έδωσε στο δημοσιονομικό κομμάτι ήταν ότι θα μειώσει και το κομμάτι στο κρασί. Καλό δεν αυτό. Το φόρο στο κρασί, το οποίο ήταν η δεύτερη πρόταση που είχαμε υποβάλει εμείς πέρσι. Ωραία, μπράβο σας. Μα είπα εγώ κάτι διαφορετικό. Αλλά η λογική των μειώσεων φόρων εμείς την πιστεύουμε, εμείς την υλοποιήσαμε και εμείς την προτείνουμε. Γιατί, συγγνώμη, υπάρχει κάποιος πολιτικός φορέας ο οποίος ανοιχτά και όταν δίνει στα πράγματα είναι κατά της μειώσεως των φόρων? Θα σου το πω διαφορετικά. Υπάρχει αυτή η κυβέρνηση η οποία κυρίως από ιδεοληψίες επέλεξε να αυξήσει φόρους. Την ιδιοκτησία της πολιτικής, το έχει αναφέρει πολλές φορές και ο Υπουργός Οικονομικών μέσα στη Βουλή, την έχει εκάστοτε κυβέρνηση. Την ιδιοκτησία της πολιτικής. Τους στόχους του μνημονίου τους θέτουν οι εταίροι και οι δανειστές. Κύριε Σταϊκούρα, συγγνώμη τώρα, Στέφανε. Πάντως, μην με αφήσετε εκτός, γιατί έχω μια ερώτηση που ήθελα πάρα πολύ καιρό να την κάνω στον κύριο Σταϊκούρα. Είπατε προηγουμένως ένα το κρατούμενο. Ξεκινήσατε λέγοντας ότι δεν ψηφίσατε και θεωρείτε ότι κάνατε πολύ σωστά το πρώτο μνημόνιο, επειδή είχε ένα λανθασμένο μείγμα πολιτικής. Πρώτον, αν μου επιτρέπετε, δημοσιονομικής πολιτικής. Μάλιστα. Γιατί οι διαθεωτικές αλλαγές, το εκάστοτε πρόγραμμα έχει τρεις πυλώνες. Έχει την δημοσιονομική πολιτική, έχει τις διαθεωτικές αλλαγές και έχει και τη ρευστότητα στην οικονομία. Τα άλλα δύο βήματα
τα υπερψηφίσαμε στη Βουλή. Ό,τι διατάξει ήταν στη Βουλή, ψηφίσαμε. Το δημοσιονομικό κομμάτι. Εγώ δεν μιλώ ούτε δημοσιονομικά ούτε καν οικονομικά αυτή τη στιγμή. Λέγοντας η Νέα Δημοκρατία ότι πολύ καλά κάναμε και δεν ψηφίσαμε το πρώτο μνημόνιο, εμένα που είμαι ένας από τα εκατομμύρια των πολιτών που τρώει στο κεφάλι τους λογαριασμούς των μνημονίων, τι μου λέει. Εμένα μου λέει ότι το τότε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν πίστεψε, δεν είχε πιστεί ή δεν θέλησε να πιστέψει ότι η κατάσταση που μας οδήγησε στα μνημόνια ήταν αυτή που ήταν. Ενώ δηλαδή το τελευταίο δείγμα που έχουμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είναι στην προεκλογική περίοδο του 2009 τον Κώστα Καραμαλή να λέει ότι ξέρετε πρέπει να πάμε σε σταθεροποίηση των μισθών, να μην έχουμε αυξήσεις. Έδινε δηλαδή σήματα ότι αντιλαμβανόταν ότι η χώρα έμπαινε σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Έρχεται στη συνέχεια η κυβέρνηση Παπανδρέου με τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2009 και επίσης δεν αντιλαμβάνεται ότι η χώρα οδεύει με πολύ γοργά βήματα προς την κρίση. Κάποια στιγμή, εκεί γύρω στο Φλεβάρι του 2010 το αντιλαμβάνονται. Γίνεται ό,τι γίνεται, συμφωνείτε ό,τι συμφωνείτε, με αλφαγιώτα φυσικά, και έρχεται στη Βουλή το Μνημόνιο και η Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίζει. Θυμάστε ότι η κυρία Μπακογιάννη είχε ψηφίσει, είχε τότε διαγραφή και όλα τα σχετικά. Όμως, εκ των υστέρων, και παρά το γεγονός ότι λέτε ότι ήταν ένα λανθασμένο μείγμα, ότι δεν έπρεπε να γίνουν αυτές οι περικοπές έτσι, αλλά έπρεπε να γίνουν αλλιώς κλπ. Πολιτικά μιλώντας, δεν έπρεπε η Νέα Δημοκρατία τότε, έστω και για συμβολικούς λόγους, και επειδή είχε προηγουμένως την ευθύνη της διακυβέρνησης και προφανώς δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει με ισχυρά επιχειρήματα ότι άρκεσαν οι τρεις μήνες του Γιώργου Παπανδρέου στην κυβέρνηση για να οδηγηθούμε στην κατάσταση που οδηγηθήκαμε, δεν θα έπρεπε τότε. Καλά, η χειρισμή ήταν κλιματική βέβαια. Άσχετο όμως. Όχι, άσχετο. Ναι, σχετικό. Σχετικό άσχετο. Yeah. Γιατί στην πραγματικότητα είχαν περάσει και 5 χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σωστά, δεν είναι. Για λόγους συμβολικούς, για λόγους συμπαράστασης, να το πούμε έτσι, στην χώρα, δεν θα έπρεπε τότε η Νέα Δημοκρατία να έχει στηρίξει το μνημόνιο. Θα μου επιτρέψει να σου πω ότι δεν υπάρχουν συναισθηματικοί λόγοι όταν ασκείς πολιτική. Πρέπει να είναι ορθολογικές οι επιλογές που κάνεις. Και με βάση το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, δώσατε ο ίδιος και την απάντηση. Τι έκανε ο Κώστας ο Καραμαλής το 2008-2009, όταν είδε η διεθνής κρίση να παίρνει διαστάσεις, πρότεινε στην τότε αξιωματική αντιπολίτευση περιστολή δαπανών. Πρότεινε και μάλιστα πάνω από ένα ύψος μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Δηλαδή πρότεινε η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας, η μείωση των ελλειμμάτων, να γίνει από το κομμάτι των δαπανών. Έρχεται η επόμενη κυβέρνηση και κάνει ακριβώς το αντίστροφο. Ναι, πρότεινε και πήγε σε εκλογές. Ενώ είχε 153 και μπορούσε να κυβερνήσει, πήγε σε εκλογές. Μου αλλάζετε συνέχεια τα γκολπόστ. Μετακινείτε τα γκολπόστ. Μιλήσαμε για πολιτικές. Οι πολιτικές συνεπώς σας λέω ότι είχαν μια συνέπεια. Είπαμε συνεπώς ότι ναι, η χώρα χρειάζεται προσαρμογή, αλλά η προσαρμογή πρέπει να γίνει από το σκέλος των δαπανών. Όπως και πράξαμε το 2012. Το 2012 το 70% της προσαρμογής έγινε με περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό κανένας. Άρα υπάρχει μια συνέχεια και συνέπεια αυτής της παράταξης. Υποστηρίζει ότι όταν είναι αναγκαία η προσαρμογή στη χώρα, στο ύψος που είναι αναγκαία, γιατί θεωρούμε ότι τα δύο τελευταία χρόνια έγιναν εγκληματικά σφάλματα στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να γίνεται κυρίως από το σκέλος των δαπανών. Αυτό λέγαμε το 8, αυτό λέγαμε το 9, αυτό λέγαμε το 10, αυτό πράξαμε το 12 και όταν ήρθε η ώρα του λογαριασμού το 2014, ξεκινήσαμε να δίνουμε στην κοινωνία πίσω ένα κομμάτι από τις τεράστιες θυσίες τις οποίες είχε υποβληθεί. Πώς? Μειώνοντας φόρους. Άρα, το ιδεολογικό πρόταγμα της Νέας Δημοκρατίας με συνέπεια υποστηρίζεται από μια δεκαετία και είναι μείωση φόρων με ισοδύναμο από το σκέλος των δαπανών, με ένταξη στο εμφανές πεδίο της οικονομίας ενός συστήματος που είναι αφανές αυτή τη στιγμή και με πιο ρεαλιστικούς δημοσιονομικούς στόχους οι οποίοι θα δώσουν χώρο για περισσότερο σκέλος φόρων. Να σας θυμίσω ότι κόψατε. Παρακαλώ. Κόψατε δαπάνες στην παιδεία και στην υγεία. Χτυπήθηκε πρωτοβάθμια υγεία, η δημόσια υγεία, με υπουργούς τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αν η προσαρμογή είναι σε μια μερίδα του πληθυσμού, το καταλαβαίνω, υπάρχει ταξικότητα των κομμάτων. Όμως εδώ, σήμερα, έχουμε, από τότε μέχρι σήμερα, έχουμε μια φτωχοποίηση λαού μεγάλη, με συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες,
Και θέλω να σας πω το κομμάτι της φορολογίας είναι ότι ξέρουμε ότι πηγαίνει σε ένα μέρισμα ουσιαστικά στους αδύναμους. Αυτό, εκεί πάει. Και διαλέγεις. Ή θα βοηθήσω τις αδύναμες δυνάμεις, σας βοηθάω, αυτό νομίζω ότι γίνεται πιο ιδεολογική και ουσιαστική κουβέντα μας, πάντα έχει ένα ενδιαφέρον. Ή τους αφήνεις και πέφτουν στον κρεμό και σώνεις το άλλο καθαρό κομμάτι που το ορίζεις εσύ, ή κάνεις μία μάχη με αυτούς που μπορούν να σώσουν τους άλλους. Αυτή είναι η διαφορά δεξιά-αριστερά. Δεν είναι κάτι άλλο. Και όταν η επιστολή των δαπανών καταλήγει να είναι η απόλυση των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών, με αποτέλεσμα και οι γυναίκες αυτές να μένουν χωρίς δουλειά και τα έξοδα για την καθαριότητα στο Υπουργείο Οικονομικών να μην μειώνονται, νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο αντιφατικά. Περιμένουμε από εσάς να μας πείτε και τα λάθη ουσιαστικά, αφού διεκδικείτε πάλι την εξουσία της χώρας. Πολλά διαφορετικά ερωτήματα. Να ξεκινήσουμε από τα ιδεολογικά. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι μια μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτού που υπηρετεί και πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία και της παρούσας κυβέρνησης είναι ότι εμείς πιστεύουμε πράγματι στο δημοσιονομικό κομμάτι ότι πρέπει να γίνει μείωση φορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων. Δεν διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Μα το θέμα δεν είναι τι λες, είναι τι πράττεις. Για το ΚΚΕ διαφωνεί σε αυτό. Αν μου επιτρέπετε, το θέμα δεν είναι τι λες μόνο, είναι και τι πράττεις. Η κυβέρνηση, συνεπώς, αυτή πράττει ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο υποστηρίζει. Λεκτικά υποστηρίζει. Mm-hmm. Πενθυμίζω, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ο Υπουργός Οικονομικών στη Βουλή να υποστηρίζει ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης η αύξηση των φόρων το 2015. Όταν αναγκάστηκε να κάνει μια προσαρμογή. Άρα, μία διαφορά είναι αυτή. Μία δεύτερη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων έχει να κάνει στο πόσο και αν πιστεύεις στην υλοποίηση διαθεωτικών αλλαγών, η οποία θα βοηθήσει την επιχειρηματικότητα, θα βοηθήσει τις επενδύσεις, θα βοηθήσει τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Εγώ θεωρώ ότι εκεί υπάρχει πάλι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ μας. Mm-hmm. Αυτή η κυβέρνηση, από ιδεολειψία, από ανικανότητα, από αβελτηρία. Από αβελτηρία. Δεν τι λέτε την ιδεολογία ιδεολειψία, από ιδεολογία. Και εσείς ιδεολογία έχετε. Καλό είναι αυτό. Δημοκρατία. Από ιδεολειψίες, να προσθέσω και αυτό το επιχείρημα, και σίγουρα καθυστερώντας πάρα πολύ, mm-hmm. δεν προχωράει τις επενδύσεις. Ξέρετε κάτι, ακούω και άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα τον Υπουργό Οικονομικών να λέει στη Βουλή και συμφωνώ μαζί του ότι το ζήτημα είναι τι περιβάλλον φτιάχνεις για επενδύσεις. Ναι, συμφωνώ. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για να μιλήσουμε για το σήμερα, όπως ανακοινώθηκε χθες, η δαπάνω στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι 25% κάτω από πέρσι. 25% κάτω και από τους στόχους. Αυτές είναι οι δαπάνες του πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Που όλοι λέμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν βρισκόμασταν κατά το παρελθόν και συνομιλούσαμε. Μου λέγατε κι εσείς και ο Εθός ότι έχουν υψηλό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή, δεν πρέπει να τις μειώσουμε. Αυτή η κυβέρνηση φέτος είναι 25% κάτω από πέρσι. Η φορολογία σε επιχειρήσεις είναι υψηλότερη. Οι ασφαλιστικές φορές υψηλότερες. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου αυξημένες κατά 40% από το τέλος του 2014. Διαθεωτικές αλλαγές δεν γίνονται. Εμπόδια μπαίνουν σε όλες τις επενδύσεις. Άρα, τι επιχειρηματικό περιβάλλον φτιάχνεις για να προσελκύσεις επενδύσεις. Δεύτερη ουσιώδη διαφορά. Και τρίτη, για να ολοκληρώσω, είναι το κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής που είπατε. Καταρχήν, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κοινωνική αναλυγησία ούτε από εμάς ούτε από την παρούσα κυβέρνηση. Αλλά το θέμα είναι πώς ασκείς κοινωνική πολιτική. Πάλι θα μιλήσω πολύ συγκεκριμένα, γιατί δεν μου αρέσει να λέω μόνο θεωρία, να το αποδεικνύω και στην πράξη. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του εξεκτέλεσης του προϋπολογισμού. Στο κομμάτι των δαπανών είναι κάτω από τους στόχους ένα δις. Θα μπορούσε να πει κάποιος, όπως έμεσα με ρωτήσατε εμένα, θα είναι περιστολή σπατάλης. Αν δεν είναι περιστολή σπατάλης, είναι τα νοσοκομεία, τα κοινωνικά επιδόματα και τα επιδόματα των πολυτέκνων, όπως η ίδια η κυβέρνηση λέει. Αυτή είναι η κοινωνική ευαισθησία. Νομίζω ότι όλα αυτά ήταν φλιναφήματα, πολιτικά φλιναφήματα για δίθεν κοινωνική ευαισθησία που έχουν πάει προπολού περίπατο. Επέλεξε η κυβέρνηση, για να δούμε τώρα την ιδεολογία, να δώσει κοινωνικό μέρισμα. Σωστά. Και εμείς δώσαμε κοινωνικό μέρισμα το 2014. Πώς δώσαμε όμως εμείς, να δούμε την άλλη διαφορά τώρα με την κυβέρνηση. Εμείς επιλέξαμε τότε, και αν θέλετε κατά την άποψή μου ο Εθός, να κάνουμε το εξής. Να πάρουμε τις φορολογικές δηλώσεις των πολιτών, την περιουσία των πολιτών, να διασταυρώσουμε τα στοιχεία και να δώσουμε με αυτό το κριτήριο το κοινωνικό μέρισμα. Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στους μακροχρόνια άνεργους, που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Αυτή η κυβέρνηση πήγε και έδωσε το μέρισμα οριζόντια παντού και ξέρετε, χωρίς να μιλήσω με ονόματα, ποιοι πήρανε αυτό το κοινωνικό μέρισμα στο τέλος του 2016. Τελευταία παρατήρηση. Προφανώς κάναμε λάθη. Κατά τη δική μου εκτίμηση, θα έπρεπε να τρέξουμε πιο γρήγορα διαθεωτικές αλλαγές.
θα μπορούσαμε να τρέξουμε πιο γρήγορα, ειδικά μετά τα μέσα του 2014. Θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε πιο συνεκτικά ως κυβέρνηση σε ορισμένους τομείς. Θεωρώ όμως ότι το συνολικό πρόσωπο της διακυβέρνησης της τότε, τουλάχιστον στο πεδίο της οικονομίας που είχα εμπλοκή και ανάπτυξη, είναι θετικό. Αυτό αποδεικνύεται από όλους τους δείκτες, αυτό αποδεικνύεται μεταγενέστερα από τα γραφόμενα και τα λεγόμενα, όχι μόνο τα δικά μας, των ίδιων των εταίρων και δανειστών. Σας θυμίζω και κλείνω με αυτό ότι επικεφαλής του ESM, κ. Ρέγκλιν, πολλές φορές έχει πει ότι η χώρα παλεύει σήμερα να φτάσει εκεί που ήταν το 2014. Νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί σας στην κριτική σας για τον τρόπο διανομής του λεγόμενου κοινωνικού μερίσματος. Γι' αυτό άλλωστε έχω την αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός φέτος, προαναγγέλλοντας το μέρισμα για το 2017, είπε ότι θα γίνει σε συνεννόηση με τους εταίρους παύλα δανειστές. Άρα λοιπόν είναι εύχομαι να έχει τη δυνατότητα και τα περιθώρια να το δώσει. Mm-hmm. Πολύ φοβάμαι, με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, δεν θα είναι τόσο εύκολο. Αυτό εντάξει, θα το δείξει. Από την εκτέλεση του εκλογικού του επόμενου μήνου, εύχομαι να υπάρχει δυνατότητα στην κυβέρνηση να το κάνει αυτό. Θα θέλαμε να μειώσει όμως και παραπάνω φόρους. Mm-hmm. Και μιας και μιλάτε για μείωση των φόρων, ειδικά για τις επιχειρήσεις, να επανέλθουμε στο θέμα των επενδύσεων, άλλωστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είμαστε. Θα θυμάστε, υποθέτω, και είναι προφανές ότι θυμάστε, πως ο πρόεδρος της Γαλλίας ήρθε μαζί με μια ομάδα αρκετά μεγάλη επιχειρηματιών, οι οποίοι είχαν συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία εδώ, του Υπουργείου Οικονομικών, είχαν επαφές με Έλληνες επιχειρηματίες κλπ. Όταν επιχειρήσαμε να μάθουμε τα ζητήματα που έθεσαν από την πλευρά τους, δηλαδή τι είναι αυτό που τους απασχολεί, τι είναι αυτό που τους τίθεται ως εμπόδιο προκειμένου να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, προς μεγάλη μας έκπληξη, γιατί πραγματικά ήταν έκπληξη, η φορολογία δεν ήταν ένα από τα προβλήματα που ετέθησαν. Έχεις δίκιο. Παρά δηλαδή το γεγονός ότι πράγματι είναι υψηλή, κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Όταν στη Βουλγαρία δίπλα με 10%. Τι, Στέφανε, θα συγκρίσεις, πάτε με τη Βουλγαρία ή με τη Γαλλία ή με την Ισπανία. Ναι, ή με στη Γαλλία είναι ίσως και μεγαλύτερη. Είναι μεγαλύτερη, δηλαδή ας βάλουμε τον πύχη κάπου που θέλουμε. Θέλω να πω ότι εντάξει, τα λέμε πολύ ωραία για το κλίμα που ευνοεί ή δεν ευνοεί τις επενδύσεις, αλλά έχω την εντύπωση πως τελικά είναι τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν και επί των ημερών σας και επί των ημερών του ΠΑΣΟΚ και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή οι αδειοδοτήσεις, η γραφειοκρατία. Αυτά είναι τα προβλήματα που απασχολούν τους υποψήφιους επενδυτές. Όμως συμπληρώνω, κύριε Σταϊκούρα, χωρίς να διαφωνώ καθόλου με αυτά που λέει ο Στέφανος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 2,5 χρόνια στην κυβέρνηση, ενώ εσείς, τα δύο κόμματα εξουσίας που συνεργάζεστε, είστε 45 χρόνια. Πόσο. Δηλαδή το να μην έχουμε ακόμα δηλαδή οργανόγραμμα ή να μην έχουμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εντάξει, πριν 5 χρόνια εσείς είσαστε τα πράγματα. Δεν ήταν και δύσκολο. Ένα software. Σύντομες σκέψεις. Πρώτη σκέψη, με βάση και την τοποθέτηση του κ. Πρωθυπουργού την προηγούμενη εβδομάδα για τις επενδύσεις και για τις ξένες άμεσες επενδύσεις, μου δίνει την αφορμή να πω και ένα δύο στοιχεία παραπάνω. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι φέτος το πρώτο εξάμηνο πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ εισπράξεις από ξένες άμεσες επενδύσεις. Ναι. Δεν είπε όμως ότι αυτή είναι μία επένδυση. Και ξέρετε ποια επένδυση είναι. Η παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων που το τίμημα ήρθε φέτος τον Απρίλιο του 2017. 1,3 δις. Δηλαδή, αυτό για το οποίο θριαμβολόγησε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα για φέτος είναι η εξής μία επένδυση, η παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων που πολεμούσε επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Πανηγύρισε ο Πρωθυπουργός ότι πέρσι κάναμε ρεκόρ σε επενδύσεις 8 ετίας. Δεν είπε όμως ότι αυτό δεν είναι το απόλυτο νούμερο, το κοίταγε ως ποσοστό του ΑΕΠ, που ο πλούτος όμως της χώρας τα τελευταία χρόνια έχει πέσει σημαντικά. Ο απόλυτος αριθμός των επενδύσεων το 2016 ήταν 3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το 2008 ήταν 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αφήνω στην άκρη τώρα τους αριθμούς και πάω στην ποιοτική σας ανάλυση. Για να αποκτήσουμε την πραγματικότητα. Με κύριε Σταϊκούρα, αν συγκρίνουμε τις επενδύσεις του 1932 που η Ελλάδα ακόμα δεν είχε υποστεί τις συνέπειες του κράχ που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ με τις επενδύσεις του 1942, είναι προφανές. Εγώ συνέκρινα τα χρονικά σημεία και ορόσημα που έβαλε ο Πρωθυπουργός. Δεν ήταν τυχαία. Αυτά έβαλε ο Πρωθυπουργός, σε αυτά απάντησα. Τρίτη παρατήρηση. Πράγματι. Μα ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να βάλει τη σύγκριση σε σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση. Δηλαδή, με το 2008 έβαλε, δεν καταλάβατε. Είπε για την τελευταία δεκαετία. Συνεπώς μην το ψάχνετε.
Έχω δίκιο σε αυτό που σας λέω. Δείτε τους αριθμούς. Η σύγκριση πρέπει να γίνεται με τα χρόνια των μνημονίων. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Τότε πείτε στον κύριο Πρωθυπουργό ότι έκανε λάθος σύγκριση. Τρίτη παρατήρηση. Πράγματι, το ύψος φορολογίας δεν ήταν ποτέ ο βασικότερος παράγοντας που δεν γίνονταν επενδύσεις εδώ με την ένταση και την έκταση που θα θέλαμε. Είναι όμως επίσης αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια λόγω της διόγκωσης των φορολογικών συντελεστών και της φορολόγησης των επιχειρήσεων, αυτό το πρόβλημα έχει ανέβει στην κλίμακα. Είναι ένα από τα πολλά προβλήματα. Δεν είναι το μοναδικό. Γι' αυτό και είδατε προηγουμένως ότι όταν μιλήσαμε για επενδύσεις, εγώ δεν σας έφερα μόνο αυτό το στοιχείο. Σας είπα για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σας είπα για τις ασφαλιστικές εισφορές. Σας είπα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου. Σας είπα για τα εμπόδια που μπαίνουν στην επιχειρηματικότητα. Σας είπα. Πάντα έτσι ήταν. Σας είπα για την πίστη. Προσέξτε, αυτά δεν ήταν έτσι. Στην ίδια χώρα ζούσαμε. Όχι, θα μου επιτρέψετε, δεν ήταν έτσι. Πώς δεν ήταν έτσι η συρρήκνωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Όχι, ήταν έτσι η αύξηση των φόρων, των ασφαλιστικών εισφορών. Όχι, το πατατή δημόσιο που δεν πήρε ποτέ την ιδιωτική πρωτοβουλία όταν έπρεπε. Αν μου επιτρέπετε εδώ. Εδώ με βοηθάτε πάρα πολύ. Μου κάνετε μια εξαιρετική πάσα. Μα δεν θέλω εγώ να σα προβοκάρω, να κάνω κουβέντα. Το 2012, μιλήσαμε με ποδοσφαιρικού όρου. Το 2012 η κυβέρνηση η τότε παρέλαβε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Μεγάλο πρόβλημα. Τις παραδώσαμε στα 3,5 εκατομμύρια. Δώσαμε στην οικονομία 5,5 δις σε 2 χρόνια. Άρα το να μου πείτε, ναι, το κράτος πάντα χρωστάει, αλλά το θέμα είναι, πληρώνεις τουλάχιστον ό,τι μπορείς παραπάνω. Κύριε Σταϊκούρα. Συγγνώμη, δεν έχω απαντήσει ακόμα πλήρως στην τοποθέτησή σας. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία ανέκυψαν τα 2,5 τελευταία χρόνια με μεγαλύτερη ένταση. Και σε αυτά έρχονται να προσθεθούν τα χρόνια προβλήματα τα οποία δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν και προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως είναι η γραφειοκρατία, όπως είναι το δεδαλώδες καθεστώς, όπως είναι το σταθερό φορολογικό σύστημα. Βοηθήστε μας. Άρα είναι προβλήματα τα οποία τα σέρνουμε επί χρόνια και νέα προβλήματα τα οποία έχουν μπει τα τελευταία 3 χρόνια στη ζωή των επιχειρηματιών, μικρών και μεγάλων, εγχώριων και εξωχώριων. Θα φάμε ένα λεπτό, το λέμε στην Αθήνα, συγγνώμη, γιατί θα γίνει κουβέντα αυτή και στην Αθήνα, το ξέρω ότι είστε καλεσμένος και κάνουμε και πολύ ωραίες κουβέντες. Και αυτή είναι και η δουλειά της δημοσιογραφίας, ουσιαστικά να ακούγεται εσείς. Εμείς έχουμε χρόνο λεπτά δικά μας, ενώ εσείς οι πολιτικοί έτσι να έχετε χρόνο να αναπτύξετε τις κουβέντες. Εγώ έχω δύο μικρές παρατηρήσεις να κάνω και εδώ το σχόλιο σας. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν είδε τους ανθρώπους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης? Τι θυμός είναι αυτός? Δηλαδή δεν είδε, έμαθα τη διοίκηση. Δεν έχει ανοιχτεί ουσιαστικά στους επιχειρηματίες να ακούσουν το βελίδιο. Γιατί υπάρχει αυτό το θέμα με τη Νέα Δημοκρατία? Βγάζετε μία... Δεν είναι το γούστο μου. Αυτό δηλαδή να μην δει τη ΔΕΘΕ, δηλαδή έχει σχολιαστεί πάρα πολύ εδώ να μην δει τη διοίκηση της ΔΕΘΕ, επειδή είναι των άλλων. Τι είναι το κράτος, είναι αλωνών. Το κράτος διοικείται σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ, αύριο από τη Νέα Δημοκρατία, μεθαύριο πάλι από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω ποιο άλλο κόμμα θα έρθει στα πράγματα εκτός από τους φασίστες. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και η διοίκηση αυτή, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, αλλά είχε οριστεί από την κυβέρνηση Σαμαρά. Και έχει κάνει μια πολύ ωραία έκθεση. Ολοκλώσει τα ερωτήματα. Ναι. Αυτά ήταν τα ερωτήματα. Ένα ερώτημα είναι. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή σε επίπεδο τη αστική ευγένεια. Δεν γνωρίζω το ακριβέ πρόγραμμα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Αυτό όμως που είδα, γιατί κάποια στιγμή συμπέσαμε σε ένα περίπτερο, είναι ότι η διοίκηση τη έκθεση είναι μαζί με τον Προέδρο της Νέας Δημοκρατίας και συζητούν. Χαίρομαι. Αν είναι έτσι. Ήμουνα παρόν σε όλη την περιοδία εδώ μέσα, είναι μαζί η διοίκηση. Δεύτερη παρατήρηση, πράγματι. Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας οφείλει και το έκανε να δει τους επιχειρηματίες. Και να δει τους επιχειρηματίες σε όλη την Ελλάδα. Και σε αρκετές από αυτές τις συναντήσεις ήμουνα και εγώ παρόν. Το κάναμε στην Αθήνα. Εκφράζουν τους προβληματισμούς τους για την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας. Θέλουν από κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση να βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και εμείς. Και θέλω να σας πω ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αυτό το έκανε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα, Δευτέρα, και αφιέρωσε 5,5 ώρες βλέποντας όλους τους επιχειρηματίες. Το μεταδώσαμε, εδώ είμαστε. Και όλα τα επιμελητήρια της Βόρειου Ελλάδος. Εμείς θα μεταδώσουμε την ομιλία του κ. Μητσοτάκη και τη συνέντευξη τύπου. Καλό θα ήταν όμως ο Πρωθυπουργός της χώρας να δει κάποια στιγμή και τη ΓΕΣΕ, για παράδειγμα. Χαίρομαι. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτή την επισήμανση. Με ευχαριστώ από καρδιάς. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν έχει την τελευταία λέξη, η επιστροφή στην Αθήνα, καθυστερημένη, αλλά... Ναι, χιλιάς.